Κραυγή αγωνίας από φιλοζωικά σωματεία και πολίτες προς τις εισαγγελικές και αστυνομικές αρχές του Ηρακλείου για την επανέναρξη επιχείρησης διάσωσης αδέσποτων γατιών που έχουν παγιδευτεί στο εσωτερικό του Ευαγγελισμού. Δεν μπορούμε να σκεφτούμε ότι υπάρχουν ζώα εγκλωβισμένα μέσα σε ένα κτίριο, το γνωρίζουμε και θα πεθάνουν εκεί. Σε καμία περίπτωση δεν το συζητάμε αυτό το πράγμα. Είναι έτσι κι αλλιώς ένα αίτημα όλου του φιλοζωικού κόσμου της πόλης να μπορέσουμε να βοηθήσουμε στον απογκλωβισμό αυτών των ζώων. Το κτίριο σφραγίστηκε ερμητικά το πρωί του Σαββάτου, καταδικάζοντας σε βέβαιο θάνατο όσα ζώα δεν μπόρεσαν να εντοπιστούν άμεσα από εθελοντές διάσωσης των φιλοζωικών σωματείων της πόλης. Στην αρχή παραδόθηκαν από τις αρχές τα δύο σκυλάκια άμεσα, όμως έμειναν εγκλωβισμένες από όσο γνωρίζουμε 4 γατούλες. Ευτυχώς με την προσπάθεια των εθελοντών φιλόζων και την εισαγγελική παρέμβαση κατάφεραν να απομακρυνθούν ήδη τα δύο, όμως υπάρχουν βάσιμες υποψίες ότι ακόμα βρίσκονται ζώα μέσα στο κτίριο καθώς η τροφή που αφιέθηκε τις προηγούμενες ημέρες έχει καταναλωθεί. Προηγήθηκε εισαγγελική παραγγελία για να επιτραπεί είσοδο στο κτίριο εθελοντών με εξοπλισμό παγίδευσης. Μετά την ενημέρωση των εισαγγελικών αρχών από τα φιλοζωικά σωματεία, τα οποία επισημαίνουν στην καταγγελία τους την ηθική και ποινική ευθύνη που προκύπτει αν θανατωθούν. Βεβαίως και υπήρχαν αντικειμενικές δυσκολίες στη συγκεκριμένη επιχείρηση, καθώς μιλάμε για ένα μεγάλο χώρο πρώτα απ' όλα, για ζώα τα οποία έχουν φοβηθεί και ενδεχομένως να έχουν βρει κρυψώνα σε οποιοδήποτε σημείο. Να πούμε ότι παράλληλα υπήρχε εκτέλεση εργασιών με θόρυβο, ο οποίος βεβαίως δεν διευκολύνει τέτοιες διαδικασίες. Παρόλα αυτά υπήρξε μια πρώτη επιτυχής προσπάθεια τουλάχιστον για ένα αριθμό ζώων. Η τοποθέτηση παγίδων στο εσωτερικό του κτηρίου και περιμετρικά απέφερε τη διάσωση δύο γατιών, ενώ η κατανάλωση τροφής απέδειξε ότι υπάρχουν και άλλα παγιδευμένα ζώα. Ωστόσο η προσπάθεια των εθελοντών που εξελίχθηκε κάτω από αντίξωες συνθήκες μέσα στο σκοτάδι διεκόπη με στόχο την άμεση σφράγιση του κτιρίου, όπως και έγινε το πρωί του Σαββάτου, καθώς πόρτες, παράθυρα, ακόμη και η παραμικρή χαραμάδα που θα μπορούσαν να χρησιμοποιήσουν για να βγουν μόνα τους από το κτίριο, τσιμεντώθηκαν. Οι εθελοντές έχουν κάθε διάθεση, παρόλο που δεν αμείβονται φυσικά γι' αυτό, να θέλουν να βοηθήσουν τα ζώα και όπως κάνουν σε κάθε περίπτωση που έχουν τη δυνατότητα. Γνωρίζουμε ότι στο πίσω μέρος του κτιρίου υπήρχε μια μικρή, ας πούμε, τρυπούλα σε μια πόρτα από την οποία φυσικά δεν μπορεί να εισέλθει άτομο, αλλά παρακαλούμε και γι' αυτό ώστε να ανοιχτεί ένα μικρό κομματάκι ώστε τα ζώα που είναι εγκλωβισμένα τουλάχιστον μόνα τους να μπορούν κάποια στιγμή να βγουν να αναζητήσουν τροφή. Και οι αστυνομικοί που ήταν εδώ έδειξαν υψηλό αίσθημα φιλοζωίας, τους ευχαριστούμε για τη συνεργασία και οι εισαγγελικές αρχές. Απλώς δεν έχει λήξει το θέμα και θέλουμε όλοι με ασφάλεια να απομακρυνθούν τα ζώα.